Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ αποκλειστικά στο Cita Vision Sports 7. Ενέσκου. Ανοίγει δεξιά στον Κυπριανού. Ο Πιτζέλη από πολύ μακριά. Άστοχο σούτ. Αντάμοβιτς. Πάσα πιο μπροστά, θα γίνει και εδώ σούτ έξω. Σάλιακας με δύναμη το πλάγιο, πέφτει μπάλα πίσω, το γυριστό εκεί, κόρνερ πρώτο για την Καρνιώτισσα. Για να δούμε τι έχει στο νου του ο Μπάρπαρο, απευθείας μόλις έξω. Παλιά τώρα για τον Ζελάγια, ευκαιρία για τον Εθνικό να ανοίξει το σκορ. Ζελάγια δεν θα το χάσει, θα το κάνει τον γκολ. 1-0 Ζελάγια, 10ο γκολ στο πρωτάθλημα στο 8ο λεπτό. Από κανονικότατη θέση φυσικά βλέπετε φεύγει ο Ζελάγια. Με το που έβαλε την μπάλα μπροστά του, με το γόνατο, είχε πανεύκολη επιχείρηση εκεί. Και ανοίγει το σκορ. Σταύρου, μπροστά του ο Στόιτσεφ. Πήγε και ο Ενέσκου. Το σούτ είναι καλό, διώχνει ο Μποκατίνοφ, πιο μακριά ο Τσικάρσκι. Για να δούμε. Ο Σταύρου εκτελεί, πέρασε η μπάλα, μεγάλη απόκρουση από τον Μποκατίνοφ σε κόρνερ. Μπαρπάρο, θα κάνει μια μπαλιά που θα περάσει για τον Σταύρου. Αυτός τρώνει στον Αντάμοβιτς, το σούτ πάνω από την εστία του Μποκατίνοφ. Έντοξε ο Πιτζέλη στο πρωτοδοκάρι, πάρα επιστρέφει και πάλι στο Σταύρου. Νέα σέντρα φαίνεται καλή τώρα, η κεφαλιά, γκολ, 1-1. Για να δούμε γιατί ήταν και ο Μπόλιανετς εκεί, είναι πισινή κεφαλιά από τον Βατή. Έχει τον Λοκόμπε αριστερά που του κάνει κίνηση, ο Σταύρου κάνει μια εξαιρετική μπαλιά για τον Μπαρπαρό. Τον κλείνει ο Ενέσκου, Μπαρπαρό το σούτ, γκολ, απίστευτο γκολ από τον Μπαρπαρό Αργεντινός. Εξαιρετική μπαλιά από τον Σταύρου. Στη γωνία της περιοχής έκανε την προσπίση στον Ενέσκου. Κινήθηκε δεξιά ο Μποκατίνοφ. Ξανά το γκολ από τον Μπάρπαρο με το αριστερό δυνατό σούτ στην αριστερή γωνία. Εντουάρτο Πιτζέλη έτοιμος να εκτελέσει. 39-61% ποσοστό κατοχής της μπάλας. Πέρασε η μπάλα, γκολ και πάλι ο Ζελάγια ισοφαρίζει. Φάουλ του Πιτζέλη. Ξεπετάχτηκε εκεί πίσω από την άμυνα ο Ζελάγια. Δημιουργός ο Βραζιλιάνος. Ανεβαίνει ο Σοφρόνης Αυγουστή σιγά σιγά εδώ τα σκαλιά και παίρνει θέση στη επίσημα του βάση. Ζήο και πιάνει την ίδια ώρα, κάνει την είσοδο του στην περιοχή της Καρνιώτισσας. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις, γκολ ο Χατζη Βασίλης, αλλά πάνω το σημειάκι. Σωστός ο βοηθός. Εκτελεί το κόρνερ, πέφτει μπάλα πίσω, Ενέσκου, το σούτ, γκολ! Τι ήταν αυτό, τελικά τι έχουμε. Ο Πέτρου απέναντι σηκώνει το σημειάκι. Την ώρα που χτυπάει ο Ενέσκου, από εδώ δεν μπορούμε να δούμε. Ο βοηθός είναι σωστά τοποθετημένος. Νομίζω σωστά ακυρώθηκε γιατί αυτός που ήταν εκεί και χτύπησε η μπάλα πάνω του και να μην χτύπησε επηρέαζε, ήταν μπροστά από τον Ντρακόγεβιτς. Ζελάγια, Κυπκιάνη. Τώρα η σέντρα του. Νέο σούτ, κόρνερ. Προσπάθεια κεφαλιά από τον Κυπριανού. Α, είχαμε χέρια. Φάουλ για τον Εθνικό. Πιτζέλη εκτελεί ψηλά η κεφαλιά έξω. Είπαμε πριν είναι αρκετοί παράγοντες προπονητές εδώ που παρακολουθούν τον αγώνα. Ουδέτεροι, να δούμε την προσπάθεια του Μπάρπαρο. Από τα αριστερά πλάγια στην περιοχή διώχνει ο Μποκατίνοφ. Συμπληρώσαμε μία ώρα παιχνιδιού στο Γάσι Ζή στον αγώνα που φέρνει κοντά σας ο αυθεντικός έτοιμος καφές Mr. Brown. Ο Εθνικός είναι μπροστά με τον Κυπριανού να κάνει ένα πολύ καλό σουτ στην γωνία του, όμως θα μαζέψει ο Ντρακόεβιτς. Αντάμοβιτς. Κάνει μια σέντρα, διώχνει ο Φιλίπποβ, γίνεται νέο σουτ, διώχνει ο Μποκατίνοφ, ο Ντόπνια ψηλά. Λοκόμπε, πιο ψηλά από τον Ζελάγια. Έγινε λάθος, παίρνει ο Κυπριανού. Κάνει μια εξαιρετική μπαλιά και θα γίνει το 3-2, όχι μεγάλη επέμβαση από τον Ντρακόγεβιτς. Πάσεκ,
Ο Βατίστο σούτ έξω. 86 λεπτό, ο Εθνικός μπροστά. Καλή φάση εδώ για να δούμε. Το 3-2 δεν θα γίνει. Ο Χατζηβασίλης θα χάσει τεράστια ευκαιρία και πάλι του λέει όχι ο Ντρακόγεβιτς. Κυπριανού τον αποφεύγει, κάνει και προσπίση, συνεχίζει. Θέλει στήριγμα τώρα. Η σέντρα από τον Φιλίππο με φάτσο, η κεφαλιά έξω. Μεγάλη ευκαιρία ο Ζελάγια.